Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου, θέλω να σας ευχαριστήσω που εκτιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Για να σας ευχηθώ καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα για εσάς και τις οικογένειές σας. Εύχομαι το 2017 να είναι ένα έτος δημιουργίας, αποτελεσματικότητας, συναδελφικής αλληλεγγύης και εργασιακής ηρεμίας και ανάτασης. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου, θέλω να τονίσω και επενθυμίσω δύο απλά πραγματάκια. Ο Σύλλογός μας, πάνω απ' όλα, είναι σωματείο. Ως εκ τούτου, πρέπει, για να έχει αποτελεσματικότητα σε οτιδήποτε κάνει, να έχει τη στήριξή σας, τη δυναμική σας παρουσία και τη συμμετοχή σας. Γιατί αλλιώς θα μείνει στα χαρτιά. Για τον λόγο αυτό, εμείς θα πρέπει, πρωτίστως ως ΔΣ, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας. Και αλλιώς, στους δύσκολους και χαλαιπούς καιρούς που είμαστε, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την πολιτική ηγεσία που βρίσκεται σήμερα εδώ, τον Περιφερειάρχη κύριο Πέτρο Λατούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη του Ιέψου Μαργολίδας, κύριο Αναστάσιο Κυπριόπουλο. Εύχομαι το 2017 καταρχήν να είναι μια χρονιά, συγχωρήστε με, είμαι λίγο βραχιασμένος. Να είναι μια χρονιά καταρχήν για όλους μας γεμάτη υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζευτήκατε όλοι οι υπάλληλοι σήμερα, κάνοντας ουσιαστικά μια νέα αρχή του σωματείου και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί να ξέρετε ότι η άποψή μας είναι ότι αν το σωματείο σας είναι ισχυρό, τότε πάντα έχει καλύτερες συνεργασίες με εμάς. Με ό,τι σημαίνει αυτό που λέω. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι το 2017 θα είναι για όλους μας πρώτα απ' όλα μια δημιουργική χρονιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την προσπάθεια την οποία κάνουμε για την Πελοπόννησο, για την Αργολίδα, για τον τόπο μας, τη στηρίζουμε πάνω στη δική σας δουλειά. Εγώ θέλω να πω από πλευρά όλων των συναδέλφων περιφερειακών συμβούλων από την Αργολίδα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε. Θέλω να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι πραγματικά εδώ στην Αργολίδα το επίπεδο σιγά σιγά της εξυπηρέτησης του κόσμου, γενικότερα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν ζητήματα της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας, αλλά και των πολλών έργων τα οποία κάνουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται στη δικιά σας προσπάθεια, στη δικιά σας καθημερινή δουλειά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Εύχομαι λοιπόν το 2017 πάνω απ' όλα να είναι μια υγιής, δημιουργική χρονιά και εύχομαι του χρόνου όταν θα ξαναγιορτάσουμε τον νέο χρόνο τα χαμόγελα να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που είχαμε στο πρόσωπό μας την προηγούμενη χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Συγχαρητήρια στο Σωματείο για την πολύ καλή εκδήλωση και ευχαριστούμε και εκείνο για αυτά που μας καλύψατε. Θα καλέσω εγώ την πολιτική μας εκδήλωση να ασκούμε τον ρυθμό. Θα ήθελα εξ αρχής να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ξέρω τι σημαίνει σύλλογος και τι σημαίνει σωματείο. Εγώ όμως ξέρω ότι όταν γίνονται συλλογικές προσπάθειες, όλοι είμαστε συνεργάτες. Και αυτό το έχει αποδείξει η Περιφερειακή. Είναι αρρωγός και ευήκοη σε όλα τα ζητήματα τα οποία κατά καιρούς θέτουν οι συνεργάτες μας, εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Και αυτό το ξεκαθαρίζω για να πω ότι στην έκκληση του Προέδρου περί δημιουργικής χρονιάς θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα, το 2017, όσο και αν θέλουμε να μπούμε στο παραδοσιακό καλαντάρι των ευχών, θα είναι ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Το 2017 θα είναι ένας κρίσιμος χρόνος, πολύ δύσκολος, με πολύ μεγάλες δυσκολίες, που θα προσθέσει τεράστια προβλήματα στη ζωή μας, αλλά θα προσθέσει όμως και μεγάλα άλλη τα προβλήματα στη χώρα, στην προσπάθεια που κάνει για να βρει τον δρόμο της. Σε αυτό το δύσκολο δρόμο είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει
να αντιτάξουμε ως υπάλληλοι, ως εργαζόμενοι, αλλά και ως πολίτες, γιατί είστε και πολίτες, απέναντι στον εφησυχασμό, τη δική μας αγωνία και τη δική μας προσπάθεια. Ξέρω τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζετε στον αγώνα που δίνετε για την επιβίωση, αλλά και για την ευπρεπή παρουσία όλων των οικογενειών μας. Γνωρίζω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι διαπνέεστε και το έχετε αποδείξει από μια γενικότερη βασική αρχή, ότι σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους εμείς ξεπερνάμε τα προσωπικά μας προβλήματα, δεν υποτασσόμαστε σε αυτά και δυναμώνουμε την προσπάθειά μας. Όπως πολλές φορές έχω πει, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας είναι μια, θα έλεγα, περιφερειακή ενότητα που έχει ένα πλεονέκτημα. Οι ανθρώπινοι πόροι που έχει μπορούν να τις εξασφαλίζουν και κάτω από την πολιτική καθοδήγηση, της πολιτικής ηγεσίας, όλες αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει απόδοση στην προσπάθεια που κάνει. Και αυτό νομίζω ότι το κάνετε. Το κάνετε με ανιδιοτέλεια, το κάνετε με μεγάλη προσπάθεια, το κάνετε γιατί έχετε μάθει να ξεπερνάτε τα προσωπικά σας προβλήματα και να δίνεστε στο γενικότερο καλό. Στο δημόσιο συμφέρον, Πρόεδρε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια των πειραματισμών. Θα πρέπει να εντείνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Και θα πρέπει στις στοχεύσεις που έχουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να προσπαθούμε, μαθαίνοντας από τις δυσκολίες της ζωής, ότι αυτό το παιχνίδι είναι εξαιρετικά ευεργετικό για τη ζωή μας και για την ποιότητα της ζωής μας. Γιατί είμαστε από μια γενιά ανθρώπων που δεν έχουν ποτέ κιωτέψει στη ζωή τους. Είμαστε εδώ για να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει ελπίδα και προσδοκία. Είμαστε εδώ για να λέμε συνεχώς ότι δεν υπάρχουν μεσίες στο σύγχρονο κόσμο. Η μόνη ελπίδα είναι οι ίδιοι οι πολίτες αυτού του τόπου. Να ευχηθώ σε όλους σας προσωπικά υγεία και χαρά και μεγάλο κουράγιο για αυτό το δύσκολο χρόνο που θα διαβούμε. Υγεία και χαρά και πάνω απ' όλα πίστη ότι ανεξάρτητα το τι γίνεται στο υψηλό επίπεδο της διακυβέρνησης της χώρας, εμείς εδώ στην περιφέρεια μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να ανατρέψουμε, μπορούμε να συγκρουστούμε, μπορούμε να αμφισβητήσουμε, αλλά μπορούμε. Με αυτές τις ευχές, καλή χρονιά να έχουμε. Πρόεδρε. Προπόμενοι του Συλλόγου και τον τελευταίο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλή διασκέδα σε όλους. Περίμενε, Πρόεδρε, περίμενε. Κάτι άλλο. Περίμενε. Το Φλουρί, όπως είπαμε, θα είναι εθνικός του Φλουρί. Θα πάρει αυτό το υπέροχο δώρο που μα έχει κάνει η Μαρκέλα Καπογιάννη και θα είναι στα κομμάτια που θα δοθούν, έτσι. Λοιπόν, να προσθέσω εγώ μαζί με την κυρία Νικολάκου
ετοιμάσαμε και μια μικρή έκκληση, να το πούμε έτσι, κύριο Σιντίνα, ετοιμάσαι, θα σας τα πει η ίδια τώρα. Όλοι μαζί την ετοιμάσαμε, είναι μια προσφορά της περιφέρειας του Πελοποννήσου προς τους υπαλλήλους σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, η οποία έχει ως εξής. Θα κάνουμε 5 κληρώσεις. Έχει εδώ ο κ. Σχυριδόπουλος τον κατάλογο όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας. Οι 4 πρώτες θα αφορούν 2 διανυκτερεύσεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα, μία προσφορά των συλλόγων των ξενοδόχων στις υπόλοιπες 4 περιφερειακές ενότητες. Θα σας ανακοινώσω και την ενότητα και το ξενοδοχείο. Ο 5ος τυχερός θα έχει μία προσφορά η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Ήδη έχουμε δώσει την προσφορά μας από την Κεντρική Μακεδονία στη Χαλκιδική που πήγε στην Αρκαδία. Ήδη έχουμε δώσει στη Μεσσηνία την προσφορά μας η οποία πήγε στην Κρήτη. Εδώ στην Αργολίδα υπάρχει μία προσφορά από τα Ιόνια νησιά. Ή την Κεφαλονιά ή την Κέρκυρα. Θα αποφασίσει αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Επειδή είναι λίγο μακριά, εδώ για να